Έχω απέναντί μου τον τεχνικό διευθυντή των Ακαδημιών, την Arsenal Soccer Schools, τον κύριο Λάκη Παπαϊωάννου, ο οποίος στην καθιερωμένη επίσκεψή του στην Κεφαλονιά θα μας πει για τις εντυπώσεις του από, από αυτό το διήμερο που βρίσκεται εδώ πέρα. Καταρχάς χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Βλέπω τα μικρά παιδιά τη βελτίωση και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Όταν έχει δει παιδιά, είδα το πρωί πριν 1-2 ώρες περίπου, παιδιά το 2006-2005, να κάνουν το ασκησολόγιο με τον Δημήτρη των Χρησιμάτων, με την αυτοσυγκέντρωση, την επικοινωνία μεταξύ τους κτλ. Σε τόσο μικρή ηλικία να είναι τόσο δεκτική στην εκμάθηση αυτών των δεξιοτήτων, είναι πάρα πολύ σημαντικό, με δεδομένο ότι ξεκινάνε τόσο πολύ μικρή. Πέρα από το ότι το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, χαρά, ευχαρίστηση για τα παιδιά, είναι και αυτό συγκέντρωση. Υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ σχολείου και εκμάθηση προσωπικού υλικού τη προπόνηση για grassroots, τα λέγαμε για την Άσυνα, που είναι μια προπόνηση η οποία δεν βγαίνει από το πουθενά, είναι ολόκληρο επιτελείο και έχοντας και πάρα πολύ αξιόλογους προπονητές στις σχολές μας, που τους έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, γιατί έχουμε άμεση συνεργασία και γι' αυτό είμαι και εδώ και χαίρομαι που το είπα, το λέω μια φορά ακόμη, είναι ότι υπάρχει βελτίωση των παιδιών. Δεν το βλέπουμε μόνο στα παιχνίδια χρόνο με το χρόνο, μήνα με το μήνα, αλλά το βλέπουμε και οι ίδιοι γονείς. Όταν βλέπουμε παιδιά σε μια πολύ μικρή ηλικία να χτυπάνε το δεξί και το αριστερό του πόδι και βλέπουμε μεγάλους παίκτες που δεν έχουν και τα δύο τους πόδια να παίξουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και κάποια παιδιά θα γίνουν ποδοσφαιριστές, κάποιοι θα είναι πρόεδροι, κάποιοι θα είναι πρόεδροι ενώσεων, κάποιοι θα είναι φύλαδοι, σωστοί και θα ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό. Έχετε ξεχωρίσει παιδάκια που φαίνεται να έχουν ταλέντο έτσι να, για ναι, κάτι παραπάνω. Είναι παιδιά που το έχουν στις εισαγωγικά που λέμε. Τα βλέπουμε, τα περιμένουμε με αυτή η ηλικία τους που θα διαλέγουν και για την ελίτ αύριο μεθαύριο και για άλλα τμήματα μεγαλύτερα από τα 12 και μετά. Αλλά του χρόνου θα δούμε κάποια παιδιά του 2002, είδα ένα-δύο παιδιά εδώ που θα συμμετάσχουν στα τελικά για να πάρουμε κάποια παιδιά για την ελίτ. Ένα παιδί φέτος συμμετείχε στα τελικά, σχεδόν έφτασε. Είναι ένα παιδί, ο Τανουσάη, που βλέπω ο Νίκος, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και συμμετείχε με παιδιά που ήταν από όλα τα Βαλκάνια, δηλαδή από Κροατία, Ιουγκοσλαβία, Κύπρο, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία. Στα τελικά πήραμε περίπου 14 παιδιά και από αυτά θα επιλέξουμε τα 3-4-5. Μέσα στα 30 παιδιά, περίπου στα 25, ήταν και το παιδί αυτό. Δεν είναι λίγο, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Και τη στιγμή που θα συνεχίσουν να ακολουθούν αυτό εδώ το πρόγραμμα, νομίζω ότι θα έχουν πάρα πολλές πιθανότητες να κάνουν όνειρο αυτό που θέλουν τα παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.